Συγκινήθηκα πάρα πολύ λοιπόν όταν την περσινή χρονιά είδα και ανέβασε στα social media μια φωτογραφία της Μελίνας με τον Βασίλη, τον Μπισμπίκη. Δεν την ανέβασα εγώ, την ανέβασε το παιδί μου. Η Μελίνα. Ναι, μπράβο. Το παιδί μου, δεν την ανέβασα εγώ. Και για μένα αυτό ήταν πάρα πολύ όμορφο. Θέλω να μου πεις λοιπόν, θα μιλήσουμε και για τον Βασίλη, γιατί αυτή τη στιγμή βλέπω το πιο ερωτευμένο ζευγάρι και αυτού του σκόρδα, πραγματικά και τόσο καλά, τόσο ταιριαστή. Πώς ανακοίνωσες και στη Μελίνα και στο Γιώργο ότι είναι ο νέος σύντροφος της ζωής μου? Ναι, δεν ήμουν προετοιμασμένη για την ερώτηση. Α, sorry. Θέλω να την κόψουμε. Όχι. Γιατί... Καθόλου. Ναι, τους είχα πει ότι υπάρχει ένας άνθρωπος που έχω συναισθήματα γι' αυτόν και μου ζήτησαν μόνοι τους να τον γνωρίσουν. Η αλήθεια είναι ότι κι εγώ εξεπλάγιν, δεν ήμουν προετοιμασμένη, όπως δεν ήμουν και τώρα για την ερώτησή σου. Και έτσι τους τον γνώρισα και πραγματικά έχουν αναπτύξει μια πολύ όμορφη σχέση μεταξύ τους. Χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Είναι συγκινητικό. Πολύ, πολύ όμορφη σχέση. Και φαίνεται ότι υπάρχει σεβασμός και αγάπη και νομίζω ότι όλα αυτά ξεκινούν από εσένα όμως. Ναι, και από μένα αρχικά ασφαλώς, γιατί έχουν εμπιστοσύνη στη μάνα τους. Αλλά αυτό δεν θα έφτανε από μόνο του αν ο Βασίλης δεν ήταν αυτός που είναι. Δέσποινα, θα σου πω κάτι, επειδή σε έχω γνωρίσει και προσωπικά. Κάθε φορά που σκέφτομαι ένα ερωτευμένο ζευγάρι, λέω, Θεέ μου, μακάρι να είμαι κι εγώ όπως με κάποιον, όπως η Δέσποινα με τον Βασίλη, να έχω έναν άντρα να με κοιτάει όπως ο Βασίλης τη Δέσποινα. Μου δίνετε την εντύπωση με τον Βασίλη τον Μπισμπίκη ότι ήταν ένας κεραυνοβόλος έρωτας. Έτσι ήταν ακριβώς. Όλο αυτό που μου συνέβη, μα συνέβη τέλος πάντων, με βρίσκει σε μια φάση της ζωής μου που ούτε το έψαχνα επί της ουσίας. Προέκυψε έτσι ξαφνικά, πραγματικά. Δεν ξέρω πραγματικά τι να σου πω. Θα σου πω σε μια φράση, θα προσπαθήσω να σου πω ότι ο έρωτας στα 50, Κατερίνα, έχει άλλη δυναμική. Δηλαδή? Είναι πιο ουσιαστικός. Και είναι πιο ουσιαστικός διότι εσύ έχεις φτάσει σε ένα τέτοιο στάδιο ή τουλάχιστον εγώ είχα φτάσει σε ένα στάδιο που ήξερα ακριβώς τι θέλω. Είναι ένα στάδιο που κάνεις λιγότερους συμβιβασμούς. Δεν βάζεις νερό στο κρασί σου εύκολα για να προχωρήσεις σε μία σχέση. Δεν έχεις ανάγκη να συμβιβάζεσαι για κάτι. Οπότε όλο αυτό το πράγμα όταν σου προκύπτει και έχεις μια ωριμότητα και ένα διαφορετικό ψυχισμό, έχει και άλλη ένταση. Αισθάνομαι ότι μου δόθηκε επί της ουσίας μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή. Αισθάνομαι πολλές φορές ότι μου τον έφερε ο Θεός. Αισθάνομαι ότι είναι ένας άνθρωπος που ήρθε, με έπιασε από το χέρι και μου είπε «Και τώρα θα πάμε βόλτα στη ζωή μαζί». Ήμουν ένας άνθρωπος που πάντα έτρεχε, δούλευε πάρα πολύ, με ένοιαζε τα παιδιά μου, η δουλειά μου, το σπίτι μου να είναι όλα καλά. Και είχα ξεχάσει πως είναι να ζω για μένα επί της ουσίας. Και ο Βασίλης είναι αυτός που μπήκε με τόσο σαρωτικό τρόπο στη ζωή μου, σιγά σιγά, γιατί ήμουν και πάρα πολύ φοβισμένη και οχυρωμένη πίσω από πεπιθήσεις, που είναι πολύ δύσκολα να σπάσουν επίσης, αλλά το έκανε με τέτοιο τρόπο πραγματικά που πια φύγανε, ξέρεις, όλες οι άμυνες και είπα ναι, αυτό θέλω να το ζήσω. Μου αξίζει να το ζήσω. Τι ήταν αυτό που ερωτεύτηκες πιο πολύ πάνω του? Την αλήθεια του, όλο αυτό που είναι ο Βασίλης, που είναι ένας άνθρωπος που επίσης έχει μεγάλη δύναμη ψυχής, έχει τόση αγάπη μέσα του για όλους τους ανθρώπους, σε σημείο που πολλές φορές του λέω «Αμάρα Βασίλη», δηλαδή και αυτό τα βλέπει όλα καλοπροαίρετα. Έχει ευγένεια. Τι να σου πω τώρα, είναι και πώς ταιριάζει, ήρθαν και κούμποσαν οι ψυχές μας με έναν τρόπο που πραγματικά μέρα με τη μέρα αυτό το έκανε και πιο δυνατό. Εγώ είμαι ευτυχισμένη που είμαστε μαζί, που γεμίζει με χαρά την κάθε μου μέρα. Οπότε, Δέσποινα, θέλω να ζήσω ένα τέτοιο έρωτα. Σου το εύχομαι μέσα. Αλήθεια. Από την καρδιά μου.
Και ξέρεις τι, νιώθω ότι και εκείνος είναι πάρα πολύ προστατευτικός μαζί σου. Είναι όπως θα έπρεπε να είναι ο κάθε σύντροφος που υπάρχει δίπλα σε μια γυναίκα.